ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή είναι κοντά σας, άλλη μια μοναδική εκπομπή είναι ήδη στον αέρα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα, πάρα πολύ ωραίους συνεργάτες, πάρα πολύ ωραία δώρα, πάρα πολύ ωραία διάθεση, πάρα πολύ ωραία ρούχα, όλα. Πάρα πολύ ωραίο σκηνικό. Για πρώτη φορά αποκαλύπτουμε το σκηνικό της χρονιάς που πέρασε. Πάρα πολύ ωραίο παπούτσι, πολύ ωραίο πόδι έχω φτιάξει. Επίσης έχω πάρα... Τι το έκανες εσύ, το φτιάξες? Εγώ? Μασάζ. Τόσα μασάζ σου κάνω, καλέ, για να σε φτιάξω. Με τα μαγικά σου τα χεράκια. Λοιπόν, και τα μαγικά σου δαχτυλάκια. Αυτά τα χέρια, ό,τι πιάνουν, άστα, το αλλάζουν. Τις αμαρτίες τις δικές μου, αν χρειαστεί να τις μετρήσω. Πού να φτάσουν, εγώ. Είδες αυτά τα τραγούδια, ενώ δεν τα λέω στην πίστα. Στις εκπομπές τα λέω. Οπότε μπορώ να κάνω εμφανίσεις για το λαϊκό του παιδιό σε εκπομπές. Δηλαδή, αν θέλετε να με καλέσετε σε εκπομπές. Και θα στέλνουμε με delivery τα γαρίφαλα. Να κάνω λαϊκό πρόγραμμα παλιό σε εκπομπές και να λέω το καινούριο λαϊκό στα μαγαζιά. Και θα στέλνουμε τα οπότε γαρίφαλα. Οπότε με δουλεύω. Λοιπόν, courier. Τώρα που πες να στέλνουμε τα γαρίφαλα, θέλεις να στείλουμε δύο σούπερ τηλεθεατές μαζί με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη, δηλαδή τέσσερα άτομα εντελώς δωρεάν και πρόσεξε και με τα πήγε. Έλα. Όπα της. Έλα και άλλα της. Να τη στείλουμε στο πανέμορφο νησί της Άνδρου. Αχ, τι ωραία. Ναι, 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 να το στείλουμε. Και στο μοναδικό ξενοδοχείο Blue Bay Resort. Μόνο σε εκπληκτικό. Resort, αγάπη μου, πάνω στο Μπατζή. Στο Μπατζή. Και ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ τον κύριο Χάλα για την ευγενική προσφορά του. Τρεις μέρες εντελώς δωρεάν με τα πρωινά σας, με όλα και τη μοναδική προσφορά από την Golden Star Ferries. Και βεβαίως το Super Ferry 2. Από τις πιο εξαιρετικές εταιρείες. Και θα έρθετε εντελώς δωρεάν από το λιμάνι της Ραφίνας καθημερινά δρομολόγια για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και επιστροφή. Μύκονο και Σαντορίνη. Εντελώς δωρεάν από την εκπομπή. Μη μου πεις έτσι, γιατί σας αγαπάμε πολύ και γιατί η Μέρη στη Λιανέλη είναι πάντα δίπλα μας και την ευχαριστούμε πολύ. Και να σου πω και κάτι, δηλαδή ειλικρινά. Καμιά φορά ολό τυχαίω ανοίγω τηλεόραση να βρω κανένα μουσικό κανάλι, παιδί μου, και επειδή κάνω καμιά δουλειά, μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο κτλ. Θα μείνει σε καμιά από αυτέ τι εκπομπέ άλλε που κάνουν κάτι πρωινάδικα. Τα πρωινά. Ναι, του τύπου. Εννοείται ότι είναι παρουσιά τη καινούργια, δηλαδή με νεκάκι κτλ. Κάτι τέτοιε, ναι, τώρα δεν θυμάμαι και τα όνοματα ακριβώ. Λοιπόν, βρε παιδί μου, ειλικρινά, εγώ δεν έχω ακούσει να δώσω τόσο ταξίδια που δώσαμε εμεί. Και βασικά δεν ξέρω καλά, μα δώσανε φέτο κανένα ταξίδι. Δεν βλέπω, αγάπη μου, πρωινά, δεν προλαβαίνω τα πρωινά, είμαστε στο δικό μα πρωινό και μετά μέχρι να δώσω συνεντεύξει να δούμε την επιτυχία. Όχι, και μερικέ που είναι μεσημεριανέ. Μεσημεριανά δεν βλέπω γιατί κοιμάμαι, μην πέσει ο φακό. Με κουράζει όλο αυτό το φακό. Δηλαδή, ειλικρινά, μπράβο μα. Και ταξίδια έχουμε δώσει. Και ποιο δίνει και πηγαίνει δωρεάν, μην τρελαθώ τώρα. Λοιπόν. Και δώρα και χαμό. Και χαμό θα γίνει και με το πρώτο θέμα μα, καλοκαιρινή και η παρουσιάστρια. Και δροσερή. Και αντιθείτε. Και υπογλώσσια, όσοι δεν αντέχετε. Έχετε πάρει κάτω από τη γλώσσα. Εκεί έβαζα και το θερμόμετρο, εγώ, Μπάρμπαρα Κίρκη. Εκεί το έβαζε. Η γιαγιά μου μου έλεγε, Θεό χωρέστη, ότι για να δει κανονικά. Να είσαι σίγουρος για, για τον πυρετό που έχεις. Πρέπει να το βάλεις στον ποπό. Όχι, σηκώνεις τη γλώσσα και το βάζεις στο μόνο από κάτω και κλείνεις το στόμα σου. Εκεί παίρνει πιο γρήγορα και στο ακριβώς στον πυρετό. Το βάζω, στο, ναι. Στο ποπό μπορεί να το βάλεις. Εγώ στην ιδέα και μόνο μπορεί να λιποθυμίσω. Και στα αυτή. Και στο αυτή που μέσα. Αλήθεια. Δεν το έχω. Γενικά που έχει τρύπα, νομίζω. Μπορεί να το βάλεις. Ναι. Άρα και στο γουθούνι και παίρνει το πυρετό. Λοιπόν. Ναι, γιατί μίξα μαζί. Πάντως, ξέρω ότι για κάτω από τη γλώσσα, σας το λέω αυτό γιατί το έχω δοκιμάσει, πραγματικά χτυπάει πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, βρίσκει αμέσως τον πυρετό, γιατί είναι μάλλον πιο μαλακό. Συγγνώμη, βρεβάτια μου. Λογικά δεν θα έπρεπε να είναι ειδικά. Όχι, εγώ το κανονικό. Το κλασικό του λεπτού με το υδράγυρο. Μα είναι πολύ επικίνδυνο. Καλά, δεν το σπάς, κάνεις έτσι λίγο πιπίλημα. Πώς δεν το ξέρεις ότι με τον υδράγυρο είναι η καλύτερη δολοφονία, μπορείς να δολοφονήσεις. Ναι, το ξέρω. Μπράβο, πολύ ωραία πράγματα λες στο κόσμο. Επίσης, για πες μου, ποιο είναι το 45, είναι πιο... Το Magnum. Δεν και σιγαστήρα θέλω. Μέχρι να μιλήσω με την Μπάρμπαρα, πες μου αν είναι και μια καλή βόμβα. Τη θέλω να ανοίγει αυτοκίνητο, εντάξει. TNT, θα στα πω εγώ ρώτα. Για τον Άτο που είχες υπηρετήσει. Ναι, ο Βαγγέλης. Ήθελα να σου πω, φίλε τηλεθεατή, για κάποιους που είχατε υπηρετήσει με το Βαγγελάκι. Ο Βαγγέλης ήταν σε δικές μινάμεις. Μπάρμπαρα, τι όμορφη που είσαι. Τι όμορφη με το σουμπάντο μακριά πολύ. Πανέμορφη. Πολύ και η Γκίζα μας έχει πάρει και εκείνη τηλεοπτική. Την πόζα της, βέβαια. Δεν κουνιέται, δεν λαλάει. Μα γιατί της έβαλες και εκείνη σε στράπλες. Γιατί το έχει πολύ καλοκαίρι. Λοιπόν, τι έχεις ετοιμάσει? Έχω ετοιμάσει λόγους, δηλαδή μάλλον πράγματα που μπορούμε να δούμε ένα σκυλάκι όταν φτάνει στο τέλος του. Είναι λιγάκι θλιβερό αυτό. Ναι, σαν θέμα.
Πάνω που σας έλεγα τόσο ευχάριστα για βόμβες ή τι που βάζετε στην αγορά. Για να ταιριάξει λίγο και με το δικό σου θέμα. Δηλαδή πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι πλησιάζουν οι μέρες τέλος πάντων. Μετά και από αυτά τα δύο θέματα, αφενός με τσέπη που ξεκίνησε με βόμβες, πιστόλια κτλ. Και το δικό σου, εγώ θα σας πω ότι είναι ένα πολύ καλό φίλος και είναι και άμεση εξυπηρέτηση γραφείου τελετών από τα καλύτερα που υπάρχει. Είναι όντως αυτό, χωρίς υπερβολή. Για να πάτε μετά από όλα αυτά. Για απλά να πούμε ότι ένα σκυλάκι, ένα ζωάκι, οτιδήποτε είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας. Καλά, οπωσδήποτε. Κομμάτι της ζωής μας και της ψυχής μας. Άρα λοιπόν, όπως και οι άνθρωποι, έτσι και τα ζωάκια, αλλάζει η συμπεριφορά τους όταν μεγαλώνουν, έχουν ακράτεια, έχουν κάποια πράγματα που μάλλον που θα σας τα πω, να μην τα λέμε τώρα. Ωραία. Άι, εννοούσες δηλαδή πράγματα τα οποία τους ή άλλως βγαίνουν βιολογικά πάνω στο. Βιολογικά, ναι. Α, εγώ νόμιζα ότι. Πνευματικά θα μου είστε εντάξει το σκυλάκι. Όχι, αλλά ασπρίζει μου σου δίτσα τους, πώς θα καταλάβουμε ότι πλησιάζει το τέλος. Αυτό πώς θα το καταλάβουμε. Ωραία. Για πες μας λοιπόν πώς. Έλλειψη συντονισμού. Ο σκύλος έχει αστάθεια. Δυσκολεύεται να περπατήσει και παραπατάει. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μυϊκή αδυναμία, εγκεφαλική διαταραχή ή και τα δύο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να προκληθεί νωρίτερα, υποτίθεται από κάποια ασθένεια που να θεραπεύεται. Πρέπει να το χτυπήσει, ας πούμε, και να πάθει η κεφαλική διαταραχή. Κοπελιά, παρακαλώ. Μαζί κάνουμε κομπή. Εντάξει, δηλαδή βολεύομαι και λίγο, να μην βολεύτε. Δηλαδή, άμα πέντε. Κοπελιά, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη. Για πες. Φαίνεται εξαιρετικά κουρασμένο. Ναι. Είναι φυσιολογικά ένα άρρωστο ή ένα γέρικο σκύλο, όπω και οι άνθρωποι αντίστοιχα, έτσι. Αυτό μην... μπορεί, όπω είπε η Εύη, σε διακόπτω. Με ένα σκυλί το οποίο έχει πολύ ζέστη, καθώ ναι. Και διανύουμε και το καλοκαίρι. Να το βλέπει πολύ κουρασμένο και να νομίζει ότι μπορεί να είναι πέντε χρόνια ότι φεύγει, όχι. Παίζει ρόλο πάντα σε συνδυασμό και με την ηλικία. Βέβαια, εννοείται και με όλα αυτά που είναι μαζί. Δηλαδή, γιατί είναι συντονισμό πραγμάτων, δεν είναι μεμονωμένο. Τι είπα. Μπάρμπαρα, είσαι πραγματικά. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου φέτος. Συγχαρητήρια. Είναι λοιπόν φυσιολογικό ένας άρρωστος ή ένας γέρικος σκύλος να μην είναι και πολύ δραστήριος. Όταν όμως βρίσκεται κοντά στο τέλος του, παρουσιάζει σημαντικά εξαντλητική κούραση. Συνήθως ξαπλώνει σε ένα σημείο και δεν κουνιέται. Mm. Ενώ η δύναμη να σηκώσει. Δεν έχει ούτε δύναμη. Κάτσε, Γκυζούλα, να σηκώσει. Ζηλεύει τώρα. Βλέπει τον κούκι. Δεν έχει δύναμη ούτε στόμα. Να σηκώσει το κεφάλι του. Είναι, πώς είναι οι άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία που νιώθουν, τους βλέπει. Πλέον τελείως υποτονικά πλέον. Μπράβο, υποτονικά, καλύτερο αυτό. Ανορεξία. Ο σκύλος δεν δείχνει καμιά διάθεση να φάει ή να πιει νερό. Όσο πλησιάζει το τέλος, δεν έχει όρεξη να φάει τίποτα. Είναι λογικό. Είναι... Και όταν είναι άρρωστο. Και ο άνθρωπος, παιδιά, όταν λέει δεν θέλει να φάει. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, όλοι αντιλαμβανόμαστε πλέον και. Από τα χρόνια που έχουμε το σκυλάκι μας, ότι φτάνει στο σημείο πλέον του να αποχωρήσει γενικά από τη ζωή. Αλλά ευελπιστούμε πάντα να είναι όσο πιο ήρεμα μπορεί για το ζωάκι μας. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι ευχάριστος ο αποχωρισμός για μας, αλλά και ο θάνατος για το ίδιο το ζωντανό, γιατί δεν νιώθει καλά. Νιώθει πάρα πολύ άρρωστο και υποφέρει. Ναι. Σωστά. Ναι. Υπάρχουν άλλες φορές που είναι πολύ πιο ήπιο για το ζωάκι και είναι αυτό που λέμε απλά υποτονικά και σιγά σιγά φεύγει και. Απλά κάποια στιγμή βλέπουμε να μην κουνιέται. Σε αυτές τις περιπτώσεις είσαι υπέρ της ευθανασίας ή όχι. Γενικά στην ευθανασία πολύ δεν στην είναι. Στην ευθανασία δεν είμαι καθόλου υπέρ, όπως και στους ανθρώπους. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος. Πόσοι άνθρωποι έχουμε δει που να είναι σε κόμμα 2-3 μήνες, δηλαδή θα πρέπει το να. Στο κόμμα και εγώ δεν είμαι υπέρ. Γιατί εγώ πιστεύω πάντα ότι από το κόμμα μπορεί να επανέλθει ακόμα και μετά από 80 χρόνια. Έτσι πιστεύω και ένα ζωάκι. Εγώ πιστεύω... Δεν θα επανέλθει, ξέρει ότι πηγαίνει για το τέλος και υποφέρει. Όχι, μου έχει τύχει περίπτωση, γιατί έχω μιλήσει με τον κτηνίατρο. Έχει τύχει περίπτωση να είναι εντελώς του θάνατά, δηλαδή να είναι χτυπημένο παντού και το σκυλάκι έζησε. Δεν βρε μάνα μου, όταν είναι χτυπημένο αυτό που λες και δεν πει. Χάλια όμως, εγκεφαλική κάκωση, χάλια, σπασίματα, χάλια. Δηλαδή μου λέει, Βαρβάρα, δεν γίνεται. Και όμως έζησε. Εντάξει, και εγώ στα σκυλάκια δεν είμαι υπέρ, γιατί το σκυλάκι δεν μπορεί να επιλέξει και να σου πει αν θα το ήθελε. Κανένα ζωάκι νομίζω. Ένας άνθρωπος όμως, όταν υποφέρει και ο ίδιος θα το ήθελε, δεν θα είχα το δικαίωμα να του πω όχι. Ούτε και σε αυτό. Ειλικρινά. Βέβαια, δεν είμαστε και θέλει να παίρνουμε ζωές στην αδί, μόνο να δίνουμε, αλλά. Εντάξει. Νομίζω ότι δεν είναι. Δηλαδή, εσύ αν το βλέπεις ότι σου έλεγαν και σου επιβεβαιώναν ότι στα τελευταία του. Υπέφερε πολύ, θα το άντεχε αυτό. Δεν θα θέλεις να του δώσει τη γαλήνη. Όχι. Όχι. Γιατί θα σου πω παρακάτω πώς είναι η τελευταία, πώς πεθαίνουν. Και νομίζω ότι έτσι θα ήθελα να πεθάνει. Δηλαδή, το σκέφτομαι και για την Τζουλίνα μου, ότι θα ήθελα έτσι. Δεν είμαι εγώ.
κάτι για να πω, οκ, okay, Τζουλίνα, θα σου κάνω αυθανασία γιατί επειδή κουτσένεις ή γιατί έχεις ακράτεια ή γιατί οτιδήποτε. Όχι καλά για τόσο απλά. Μιλάμε να υποφέρει σοβαρά, όχι αστεία τώρα. Αυτά που λες δεν είναι. Για πες μας λοιπόν. Εμετός. Καθώς το πεπτικό του σύστημα νεκρώνεται, η αχώνευτη τροφή του προκαλεί ναυτία. Με αποτέλεσμα να κάνει εμετούς για να ανακουφιστεί. Είναι λογικό. Καλά, είναι τα ίδια πράγματα, τα ίδια συμπτώματα με τους ανθρώπους. Εννοείται, μα δεν διαφέρουμε και πάρα πολύ. Ακράτεια. Ένα σκυλί που πεθαίνει χάνει σταδιακά τον έλεγχο των σωματικών του λειτουργιών. Όσο το σώμα του εξασθενεί, αδυνατεί να ελέγχει την ουροδόχοστη κίστη και το έντερό του. Αυτό γίνεται και στους ανθρώπους. Μπορούμε να το φοράμε πάνω, φυσικά. Βέβαια, εννοείται. Ναι. Και στο κρεβάτι, αν το βάζει, μπορεί να έχει τη μεριά του να έχει μια πανούλα που υπάρχουν πως έντονα. Σωστά. Είναι, λοιπόν, πνευματική σύγχυση. Δεν θέλω να είμαστε υποτονικοί, παιδιά. Είναι όχι, όχι, μα δεν λέμε, ναι. Ναι, απλά. Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή και γι' αυτό προετοιμάζουμε. Ναι, απλά παιδιά, κανείς. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι σε αυτή τη ζωή, θα το ξαναπώ, ό,τι γεννιέται, πεθαίνει. Σωστά. Ωραίο. Σωστά. Πνευματική σύγχυση. Ο σκύλος μπερδεύεται ακόμα και στο οικείο του περιβάλλον, παιδιά. Δεν αναγνωρίζει ούτε τον ιδιοκτήτη, ούτε τα φιλικά του πρόσωπα. Αρχίζει την άνοια, αυτό που λέμε για τους ανθρώπους. Σωστά. Δυσκολία στην αναπνοή. Πολλά σκυλιά, όσο πλησιάζει το τέλος, δυσκολεύονται να αναπνεύσουν. Επιπλέον παρουσιάζουν δυσκολία να καταπιούν το σάλιο τους. Ναι, εκεί αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα μετά. Εκεί είναι ναι. Το... Ναι, και είναι κοντάκια. Είναι τέτοια πράγματα. Και τελευταία, αυτό που μου έλεγες πριν, αναζήτηση παρηγοριάς. Έχει παρατηρηθεί ότι οι σκύλοι κατά κάποιον τρόπο διαισθάνονται το τέλος τους και αναζητούν τη συντροφιά των αγαπημένων τους αφεντικών, ώστε να νιώσουν κάποιες μορφές ανακούφισης. Ίσως ο τρόπος τους να πούν στα αγαπημένα τους πρόσωπα το τελευταίο τους αντίο. Και το αντίο, ναι. Τα στατιστικά πάντως λένε ότι... Αυτό μου σηκώνει τρίχια. Τα στατιστικά πάντως λένε ότι περισσότεροι σκύλοι πεθαίνουν στον ύπνο τους και προτιμούν να έχουν τα αγαπημένα τους αφεντικά δίπλα τους. Είδες. Μάλιστα. Το νιώθουν. Αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή που σου είπα, νομίζω ότι θα μιλήσεις για πνευματικά. Ναι. Όπως οι άνθρωποι όταν φτάνουν στο τέλος, το νιώθουν. Υπάρχει μια περίεργη δύναμη που το νιώθουν. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ πριν χρόνια είχα χάσει η μαμά ενός φίλου και είχα πάει να δω στο νοσοκομείο ότι ήταν καλά. Απλά είχε πάθει σαν εγκεφαλικό, αλλά δεν ήταν κάτι. Ναι. Και μου λέει, Βάκη, εγώ θα πεθάνω. Βέβαια, τη λέω, Μαρό, τι είναι αυτά που λες, το κάτσε καλά. Μια χαρά είσαι, δεν είσαι ένα κεφαλικό. Για ένα κεφαλικό. Όχι, μου λέει, θα το δεις. Τι σου φεύγω, εγώ πάω στη Μύκονο γιατί είχα πάει για δουλειά και με παίρνουν τα ξημερώματα και μου λέει, μαμά μου έφυγε, τα καλά καθομένα. Λέω, Παναγία μου. Έτσι είναι, δυστυχώς. Λέω, Παναγία μου. Δεν είναι φοβερό. Ναι. Και ότι το νιώθουνε. Όλοι το και νιώθουν. Το πιο περίεργο είναι αυτό που το έχω δει, παιδιά, και σε σκυλάκι που έχω δει, που δακρύζουν. Ναι, δακρύζουνε. Ναι. Βουρκούν με τα ματάκια τους. Νιώθουν αυτό το της ανώτερης. Απίστευτο. Είναι μοναδικό. Και όμως είναι απίστευτο, είναι πραγματικό. Είναι τα συμπτώματα, παιδιά, όπως είναι οι άνθρωποι, έτσι είναι και τα σκυλάκια, έτσι είναι και τα γατάκια, έτσι. Απλά τα σκυλάκια έχουν, είναι λιγάκι πιο. Θα μας φύγουν και λίγο πιο σύντομα, αν το πάμε βιολογικά, έτσι. Βιολογικά, ναι. Είναι 15 συνήθως χρόνια που ζουν. Από 13 μέχρι 16, 17, ανάλογα και με το πόσο καλή ζωή και το τι ράτσα. Δεν έχει τίποτα από αυτά. Τίποτα. Τίποτα. Πόσο είναι? 17 χρονών. Αλήθεια, λες. Ναι. Και δεν έχει τίποτα από αυτά. Μόνο τα ματάκια που έχουν λίγο ασπρίσει. Που ναι, καταράχνουν. Τα γεράματα που λένε. Ναι. Έχει ασπρίσει μουσουδίτσα. Αυτά. Σόπα! Ναι, πατάει. Τρέχει. Δεν την έχετε δει. Καλά, πώς δεν την έχουμε δει. Τρελάβει. 17 χρονών. Άσο, ναι. Καλό. Αφού και οι γιατροί λένε καλά, πόσο είναι, λέγε τέτοια. Γιατί και άνθρωποι που βγαίνουν έξω και αυτά που την παίρνω μαζί. Καλή είναι μικρό. Δεν είναι μικρό. Και κάνει σαν κατσίκι, Ναι, μπράβο. Αυτό έχει να κάνει, παιδιά, από το όπως και με τον άνθρωπο, όσο πιο καλά τον περιποιείσαι. Βεβαίως. Και καλοζωισμένος είναι, τόσο πιο πολύ αντέχει. Πώς φτάνουμε κάποιοι και 100 χρονών. Εσύ το είχες όλα τα χρόνια. Ναι, το είχα από ενός χρονού. Άκου να δεις. Μπράβο. Ήρθε και όλα στα Χριστούγεννα έξω από το σπίτι μου και λέω, έλα να σου δώσω έτσι το ένα βράδυ, να κοιμηθείς. Και έμεινε για πάντα. Είδες. Ναι. Ορίστε. Πότε δεν ξέρεις αν το ένα βράδυ θα είναι για πάντα και αν τα πολλά βράδια θα είναι μόνο για ένα βράδυ. Σωστό και αυτό. Η ζωή έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Κάποτε ευχάριστες και κάποτε δυσάρεστες. Ναι, και αν το θέλεις ακόμα, από χρόνια εις χρόνια. Βαρκινός. Απαλά να πούμε κάτι προς το τέλος, και αυτό που είπες ήταν πολύ σημαντικό για την ευθανασία. Αν δούμε το ζωάκι μας να πλησιάζει το τέλος του, στο τέλος του, μην... Επιλέξουμε τον δρόμο αυτό. Και γενικότερα, αν ξέρουμε και μας είπε και ο Ιερός ότι δεν θα το βγάλει πολύ πέρα, καλό είναι για αυτές τις μέρες, ώρες,
να είμαστε εκεί πάντα μαζί του. Δηλαδή, ξέρεις, πολλοί σου λέει είναι χάλια γιατρέ. Ας το αφήσω. Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Ας το αφήσω εδώ, γιατρέ. Δηλαδή, το πάω στο γιατρό και σου λέει, ξέρεις κάτι, δυστυχώς, επειδή έχει π.χ. καρκίνο ή επειδή έχει προστάτη. Δυστυχώς δεν το βλέπω να έχει πολύ. Σήμερα, αύριο, και ακούς πολλούς που λέει, γιατρέ, ας το αφήσω τότε εδώ. Κατάλαβες, αφού ξέρω ότι έχει λίγες ώρες, απλά πάρετε με να μην νοιώσετε. Εγώ δεν θα το έκανα. Εγώ θα τον έπαιρνα ξανά στο σπίτι και άμα γινόταν το, θα έβλεπα τι θα έκανα. Να πω κάτι το οποίο που είπες για την ευθανασία, συγγνώμη που σας διακόπτω. Πήγα στον κτηνίατρο μια μέρα, ένα μικρό σύντομο. Πήγα στον κτηνίατρο μια μέρα, είχε πάει στον κτηνίατρο ένα παράλυτο γατάκι, μια γυναίκα, και είπε να κάνουν ευθανασία. Λέω, όχι, θα το πάρω, δεν θέλω ευθανασία. Αυτό μου λέει η Βαρβάρα, επειδή ήταν παράλυτο, επειδή γιατί σερνόταν, μου λέει, δεν θα αντέξει πάνω από ένα χρόνο, θα ταλαιπωρείται. Το γατάκι άντεξε 5 χρόνια δίπλα μου. Ναι. Αυτό είναι δηλαδή, η δύναμη. Οπότε, γιατί να είχε, να του είχα στερήσει αυτά τα 5 χρόνια ζωής. Γιατί. Και νιώθεις και εσύ ότι πραγματικά έχεις δώσει και μια δύναμη και ζωή σε ένα ζωάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την επόμενη εβδομάδα κοντά μας κλασικά. Την Μπάρμπαρα και η Μιχαήλ είναι κοντά μας. Εμείς θα πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι της. Μέχρι να αλλάξουμε λίγο ρούχα, γιατί θες να ξαναλλάξουμε. Τη Βαρβάρα δείχνει το βίντεο. Τι δείχνει. Όχι, ζωάκια που έχει επιλέξει Βαρβάρα. Διάφορα ζωάκια και πολύ ωραία βίντεο. Θα πάμε. Τι βίντεο, καλύτερο. Το πρώτο δείξαμε όταν προξεκίνησε. Δεν μου το λε. Να σου πω. Επίσης, μέχρι να αλλάξουμε ρούχα, γιατί ξέρεις τι, έχουμε ακόμα περίπου στα 70 σύνολα, δεν τα έχουμε βάλει. Να τα βάλουμε. Όχι, να τα βάζουμε τώρα διπλά για να προλάβουμε. Εντάξει, ωραία, ας τα βάλουμε. Γιατί είναι κρίμα. Μπορώ να τα φοράω και πάνω και να βγάζω και να βγάζω. Το θέμα είναι ότι χαλάσαμε τόπια για να γίνουν. Τώρα είναι κρίμα να μην τα βάλουμε. Και άδικο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο βίντεο από τη στήλη αυτή. Μετά θα φύγουμε. Θα αλλάξουμε λίγο. Θα υποδεχτούμε τον Άρη Παπαδογιάννη που έχει πολύ ωραία πράγματα να μας πει. Και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία εκπομπή. Όλα αυτά θα γίνουν εδώ πέρα γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αγάπη μας για εσάς, φίλε τηλεθεατή. Μεταφορική Μαργαρίτης. Τα υπερσύγχρονα αυτοκίνητά μας και το έμπειρο προσωπικό μας είναι έτοιμα για την ασφαλή συσκευασία και μεταφορά των πραγμάτων σας. Σύγχρονες εγκαταστάσεις να αποθηκεύουν οικιακό ή και επαγγελματικό εξοπλισμό και μόνο από 60 ευρώ το μήνα με εγγύηση την ασφάλεια. Ποιότητα και σούπερ τιμή σημαίνει Μαργαρίτης Μεταφορική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 50 26 600. Μεταφέρει και συμφέρει. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Είμαστε εδώ, άλλα ρούχα, άλλη διάθεση, άλλη στήλη, άλλο συνεργάτης και μετά άλλα ρούχα, άλλη διάθεση, άλλο στυλ, άλλο θέμα. Και ξέρεις πόσο ωραίο, ρε παιδί μου, είναι τελικά αυτό που το παρακολουθούσα την προηγούμενη φορά, γιατί μέσα από εδώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά όταν το βλέπεις από το γελί, αλλάζει, παιδί μου, άλλο. Είναι αυτό, δηλαδή η αναβαίωση, αυτό το εικόνες, οι διαφορετικές. Δηλαδή άλλο μαλλί πριν ίσιο, ξαφνικά ναι, κάνεις ένα ψαλίδι, βγαίνεις, ξανά τα τραβάς ισιόλου. Ξαναδώ πάλι, κατάλαβες, δεν είναι φοβερό. Αυτό είναι... Καλά που εκπομπή μας εμάς, είναι η εκπομπή που πραγματικά έχουμε πολύ σημαντικά χέρια δίπλα και μας βοηθάνε, δηλαδή κομμωτές, προϊόντα, ρούχα πολλά, γι' αυτό θέλουμε να τα δείξουμε κιόλα. Γίνεται. Και έχουμε και πάρα πολλά ρούχα. Βέβαια, ακόμα πιο καλυμμένοι θα είστε κι εσείς μέσω των αστρολογικών προβλέψεων Παύλα Ερευνών. Από τον αστρολόγο μας, Άρη Παπαδογιάννη, που είναι εδώ κοντά μας. Γεια σας, τι κάνετε. Ο οποίος έχει κάνει ένα reload after party, καταλαβαίνεις, φίλε τηλεθεατή. Reload, wow. Ναι. Πολύ ωραία μπλούζα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία μπλούζα όμως, αυτή τη θέλω. Ναι, να τη θέλει να τη βάλει. Αυτή να τη βάλει με ένα τζινάκι όταν πάει για μπάλα. Ή εγώ θα την έλεγα να τη βάλει να μαζί με το κορίτσι σου. Να τη βάλει αυτή τη μπλούζα. Σταμάτα πια. Έχω μια καταπληκτική έρευνα ετοιμάσει σήμερα για εσάς, για εμάς. Όπου έχει να κάνει με τα ζώδια, τι πρέπει να προσέξουν το καλοκαίρι. Το κάθε ζώδιο το καλοκαίρι λίγο ξεφεύγει από τα συγκεκριμένα όρια. Τι πρέπει να προσέξει λοιπόν το κάθε ζώδιο για να μην βρεθεί σε περίεργες καταστάσεις. Προεκπλήξεων. Ακριβώς. Ωραία. Σήμερα λοιπόν λέω να κάνω κάτι διαφορετικό. Να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Λέω να ξεκινήσω ανάποδα. Από τα ψάρια. Θα ξεκινήσεις από τα ψάρια. Ακριβώς, ναι. Του τύπου. Παραδείγματος χάρη, τα ψάρια τι πρέπει να προσέξουν το καλοκαίρι. Λόγω του ότι έχουν τη διέλευση του Ποσειδώνα και λίγο ίσως έτσι στο μυαλό τους τους κάνει να έχουν μια ανάγκη περισσότερη τάση για το νερό, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πέστε τα εσείς, εγώ επιστρέφω. Πέστε. Ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην απομακρύνονται τόσο πολύ από την παραλία και να μην πηγαίνουν τόσο πολύ στα βαθιά. Για διάφορους λόγους και για διάφορους κινδύνους που μπορεί να κρύψει κάτι τέτοιο. Τα ψάρια, σε μια πλειοψηφία γενικά των ψαριών, συνήθως το έχουν να κάνουν αυτό θέμα γενικά με τα περίεργα σπορ στη θάλασσα και με το βάθος, στα βαθιά. Και από τη στιγμή που απομακρύνονται πάρα πολλές φορές από την στεριά, εγκυμονεί διάφορους κινδύνους αυτή η κατάσταση. Σαφώς εννοείται αυτό και βεβαίως τα ψάρια έξω από τη θάλασσα σπαρταρούν. Ναι. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουν και πάρα πολύ μέσα στα βαθιά, γιατί τα ψάρια συνήθως ηχθείς το έχουν συνήθως αυτό το αρνητικό στοιχείο, αυτή την αρνητική συνήθεια, να πηγαίνουν πάρα πολύ βαθιά. Ναι. Οπότε λίγο θα πρέπει να προσέχω. Ναι. Πριν τα ψάρια, εγώ θα σε πάω τώρα να αποδανά, είναι η υδροχόη. Ναι. Ιδέες. Του χρόνου θα την παρουσιάσω εγώ την αστρολογία μόνος μου. Και ο Άρης θα κάνει την παρουσίαση. Σωστά. Θα πάρω ούτως ή άλλως έχετε πάρει το κολλάκι και οι δύο, του μεν και του ναι, ναι, ναι. Οπότε του χρόνου θα λέω και τα άστρα. Ωραία. Άρα λοιπόν, να μιλήσουμε για τους υδροχόους, πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ σε θέματα που έχουν να κάνουν καθαρά με τη στεριά, δεν έχει να κάνει με τη θάλασσα. Mm-hmm. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το ποτό, να μην πιούν πολύ περισσότερο, γιατί πολλές φορές ο υδροχόος είναι αυτός που το καλοκαίρι που θα βγει έξω. Εκτροχιάζεται. Πολύ περισσότερο από τους άλλους. Έτσι κι αλλιώς ο υδροχόος και σαν ζώδιο γενικότερα αέρας. Είναι λίγο. Είναι αέρας, αλλά αέρας. Είναι. Υδροχόος είσαι. Όχι, αλλά είναι ζυγός και έχει να κάνει με το στοιχείο του αέρα. Όλα τα, και εγώ, μπάς και άλλαξε, όλα τα ζώδια του αέρα έχουν να κάνουν με το ποτό. Αλλάζουμε κατά τόσο στην ηλικία εξωζώδιο. Λοιπόν, όχι, αλλά ο υδροχός γενικότερα είναι ένα ζώδιο τρελό, έχουμε ξαναπεί. Είναι. Στον τρόπο που φέρεται, που σκέφτεται και που κάτι. Έχει κυβερνεί τον ουρανό που κάνει περίεργες αναποδιές και δεν είναι τόσο πολύ σταθερός γενικά ως και προς τον χαρακτήρα του, ως προς και το θέμα διασκέδασης. Mm-hmm. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Να μην μπλέξει τόσο πολύ σε φασαρίες. Θα πρέπει να είναι και σε αυτό το θέμα προσεκτικός πάρα πολύ. Είναι λίγο ευερέθητο ζώδιο. Είναι αυτά τα ζώδια που κάποιες φορές μπορεί να τις κοιτάξουμε αθελά μας λίγο παραπάνω. Πάνω στη μέθη και πάνω στην κακιά στιγμή μπορεί να γίνει κάτι πάρα πολύ άσχημο, το οποίο να το μετανιώσει πάρα πολύ πικρά. Επίσης, πρέπει να προσέξει μέσα στο καλοκαίρι τις νέες φιλίες. Όλες οι διελεύσεις και από αστρολογικής πλευράς πρόβλεψης φέρνουν τον υδροχό αυτό το καλοκαίρι να κάνει πάρα πολλές νέες γνωριμίες. Α, ωραία αυτή για τους υδροχόους, μπράβο. Και εμείς θα κοιτάξουμε να βρούμε υδροχόους. Αυτό όμως για το συγκεκριμένο ζώδιο, για τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, δεν είναι και τόσο πολύ καλό, ίσως έρευνα, γιατί μπορεί να τον οδηγήσει σε κάποιες φασαρίες και σε κάποια προβλήματα που να μην μπορεί να τα φανταστεί. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ και να τσεκάρει πάρα πολύ τις νέες γνωριμίες που θα κάνει και πού θα ξεκινήσει και τι θα πει. Σαν υδροχός. Να περάσουμε για τον εγώκερο. Πρέπει να καταλάβει ο εγώκερος ότι το καλοκαίρι είναι καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι για να σταματάμε. Είναι παύση. Σημαίνει ότι κάνω ένα διάλειμμα. Δεν πρέπει δηλαδή να τον απασχολούν τόσο πολύ τα τσέκ της δουλειάς και να τον ενδιαφέρει τόσο πολύ να κάνει κάποια νέα πλάνα, κάποια νέα σχέδια για τη νέα σεζόν. Τα τσέκ των τραπεζών να με απασχολούν ή τα φυσικά. Μα και τα πάντα. Τα πάντα. Είναι γενικά πρέπει να καταλάβει. Να κάνω μία παύση. Ναι, πρέπει να κάνει κανονικά μία παύση. Μα από την κάνω, πέρα. 15 με 17 Αυγούστου. Πόσο πια να διαλύσει. Πόσο πια. Δύο ολόκληρες μέρες, συστιέβεσαι τώρα. Έστω και αυτές τις δύο μέρες όμως η παύση δεν γίνεται μέσα στο μυαλό σου, εγώ πιστεύω. Τελείωσε. Και εκείνη τη στιγμή ασχολείσαι με κάτι. Πάντα εγώ και όσοι έχουν ασχοληθεί με κάτι. Αν όμως γινόταν αυτή η παύση που λες, 100% και καθόλου παύση, τότε θα δημιουργούσαμε και σκεπτομορφές, θα είχαμε άλλο θέμα. Σκεπτομορφές. Ναι. Ωραίο αυτό. Ξέρεις, σαν φάντασμα κάτι μου βγάζει σκεπτομορφή. Έτσι είναι, οι σκεπτομορφές στη φύση που υπάρχουν και είναι με το Δαλάι Λάμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη στήλη, θα την κάνουμε μια άλλη φορά. Πολύ ωραία. Από εκεί και μου αυτό, χθες το βράδυ βγήκε, αυτό είναι καινούργιο. Δεν το έχουμε συζητήσει αυτό. Είναι πολύ καινούργιο, είναι πρόσφατα. Κάθε άλλο είναι από τα πιο παλιά. Από εκεί και πέρα, ο εγώκερος θα πρέπει να είναι προσεκτικός μέσα στο καλοκαίρι να μην δέχεται νέες επαγγελματικές προτάσεις οι οποίες είναι μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες. Δηλαδή. Παραδείγματος χάρη,
Είσαι ένας εγώκερος, ο οποίος είσαι ξαπλωμένος στην παραλία και εκείνη τη στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο και σου κάνουν μια πάρα πολύ καλή επαγγελματική πρόταση. Μπορεί να έχεις παρατηρήσει πως αυτές οι προτάσεις για τους εγώκερους δεν είναι τόσο πολύ ευνοϊκές και συνήθως χτυπάνε το κεφάλι. Άρα πότε πρέπει να μου την κάνουν? Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει κανονικά η χειμερινή σεζόν, από πότε που ξεκινάει, από τότε που ξεκινάει η χειμερινή σεζόν, είναι ό,τι καλύτερο για τους εγώκερους. Αυτά τα τηλεφωνήματα, τα καλοκαιρινά περί επαγγελματικών, ευνοούν πιο πολύ τα ζώδια του αέρα. Έναν δίδυμο, έναν ζυγό, έναν υδροχό. Ο εγώκερος που είναι. Οπότε θα τους πω να πάρουν την Εύη. Άμα με πάρουν, θα πω: ακούστε, επειδή η περίοδο μου δεν είναι, πάρτε, κλείστε το με την Εύη καλύτερα που είναι στον αέρα. Κατάλαβε. Και να μην χάσω την πελατεία. Να είστε και σίγουροι. Σωστά, σωστά. Εντάξει. Να περάσουμε στον τοξότη. Το διάβασμα είναι κάτι πολύ σημαντικό για το καλοκαίρι, αλλά όχι να το παρακάνει. Πρέπει να καταλάβει και εκείνος πως πρέπει να το ρίξει λίγο έξω. Επειδή είναι ένα ζώδιο της φωτιάς, έχει να κάνει γενικά με τον πλανήτη και τον κυβερνήτη το Δία, είναι αυτό που λένε να ασχολείται πάρα πολύ ώστε να περάσει πάρα πολύ καλά, να βγει να διασκεδάσει. Αλλά πολλοί τοξότητες για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο καλοκαίρι κλείνονται πάρα πολύ μέσα στον εαυτό τους, διαβάζοντας όσο γίνεται περισσότερο και μελετώντας όσο γίνεται πιο πολύ, με αποτέλεσμα λίγο αυτό να τους κλείνει, να τους δημιουργεί κάποια ψυχολογικά. Γι' αυτό ο τοξότης και το καλοκαίρι δεν ταιριάζουν τόσο και τόσο πολύ. Δηλαδή, το ξέρεις πιο πολύ είναι, κάποιο, είναι ζώδιο του χειμώνα. Yeah. Υπάρχουν τα ζώδια του χειμώνα και υπάρχουν τα ζώδια του καλοκαιριού. Άνοιξη και φθινόπωρο δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά υπάρχουν τα ζώδια τουλάχιστον που έχουν περισσότερη εύνοια το χειμώνα. Ο τοξότης λοιπόν το καλοκαίρι, εφόσον δεν τον ευνοεί τόσο πολύ από όλες τις πλευρές, το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει είναι να ασχοληθεί με κάποιο διάβασμα, με κάποια μελέτη ενός βιβλίου. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο μπορεί να απασχολήσει τους τοξότες πάρα πολύ έντονα είναι τα ταξίδια. Τουλάχιστον 3-4 ταξίδια ένας τοξότης πάντα μέσα στο καλοκαίρι θα τα κάνει. Τις περισσότερες φορές σύμφωνα με μια γενικότητα έρευνας. Γιατί είναι ένα ζώδιο το οποίο έχει να κάνει γενικά με την επικοινωνία και με τα ταξίδια. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως και τα χόμπι είναι πολύ σημαντικά. Για ένα τοξότη. Για ένα τοξότη. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να γεμίσει τόσο πολύ εύκολα τον χρόνο του μέσα στο καλοκαίρι, το χόμπι, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, όλα τα αθλήματα, τα σπορ και οτιδήποτε σπορ έχει να κάνει με θάλασσα και με νερό, μπορεί να γεμίσει γενικά το κενό του εντός εισαγωγικών, είναι κάτι το οποίο του δίνει πάρα πολύ θάρρος και του γεμίζει πάρα πολύ τις μπαταρίες του για το χειμώνα. Mm-hmm. Σκορπιός λοιπόν, οι σχέσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι ερωτικές σχέσεις και όχι τόσο πολύ οι επαγγελματικές. Για ένα σκορπιό λοιπόν το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να κάνει πάρα πολλές σχέσεις, νέες γνωριμίες. Το σεξ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά επειδή έχουμε πει πως τι πρέπει να προσέξει το κάθε ζώδιο για το καλοκαίρι. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ως κάποια νοσήματα, ξέρεις, που έχουν να κάνουν με τα σεξουαλικά. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Λίγο να είναι προσεκτικός για να παίρνει τις προφυλάξεις. Όλοι οι άνθρωποι, άσχετα από το ζώδιο που είναι, νομίζω ότι την προφύλαξη πρέπει να την έχουν ως το Α και το Ω. Σε οτιδήποτε. Ζυγός, λοιπόν, οι ουσίες. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ουσίες και είναι ο πνεύματα, να πεις. Ναι, και άρχισαν να γυρίζονται με στο μυαλό τα βλέμματα. Να μην κάνεις κατανάλωση, όχι εσύ προσωπικά, γενικά να μην ξεπεράσετε τα όρια. Μπορεί να βγει μια παρέα. Μπορεί να βγείτε να θελήσετε να πείτε ένα, πότε, δύο ποτηράκια. Πότε και πώς θα το κάνω αυτό? Το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι. Είναι και μεγάλη περίοδος. Πώς θα παίξουμε. Να τις πεις στο 15 Αύγουστο πάει. Έστω, πάει στο καλό. Να προσέξεις όσο γίνεται να κρατήσεις τον εαυτό σου και να αφαιθείς όσο γίνεται πιο λίγο. Γιατί αν δεν στην το ενέργεια του ποτού. Μπορεί να παραφερθείς. Όχι, δεν θα είναι μια απλή μέθη γενικά. Έχεις παρατηρήσει ότι το καλοκαίρι η μέθη των ζυγών θα πάει πολύ περισσότερο? Δεν έχω παρατηρήσει, όχι, όλο γιατί... το βλέπω. Μακάρι. Για την Εύη, σε αυτό το κομμάτι μπορώ να σου πω η γυμνά σου ότι είναι πάντα καλοκαίρι. Ναι, το ευχαριστιέμαι, βρε παιδιά. Επίσης, θα πρέπει να προσέξεις και πάρα πολύ τις εξόδους. Κάποια περίεργα βλέμματα, κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να σε πλησιάσουν όχι τόσο πολύ, όχι προσωπικά εσένα, δεν είναι για εσένα ακριβώς, ναι, είναι για όλους τους ζυγούς. Επειδή βγάζετε μια λάμψη, το καλοκαίρι σας δίνει αυτή την ευκαιρία να ντυθείτε περισσότερο. Να δείξετε τη σεξουαλική πλευρά του εαυτού σας. Μπορεί να γίνει κάτι περίεργο το οποίο να σε φέρει σε μια δύσκολη θέση. Ένα λίγο πιο αδιάκριτο φλερτ εντός εισαγωγικών, το οποίο να σε ενοχλήσει. Άρα θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτική στο πού πηγαίνεις, τι λες. Με ποιον πηγαίνεις και σε ποιον τα λες. Ακριβώς, γιατί μπορεί να γίνουν διάφορα θέματα τα οποία μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Μάλιστα. Εσένα και όλους τους ζυγούς γενικά. Είναι ένας κίνδυνος γενικά του καλοκαιριού το οποίο το έχουν συνήθως οι ζυγοί. Ο ζυγός έχει να κάνει με την εμφάνιση, έχει να κάνει με τον ντύσιμο και το μοντέρνο ντύσιμο είναι κάτι το οποίο του αρέσει. Η μόδα γενικά. Από τη στιγμή λοιπόν που θα βγει έξω και θα προκαλέσει, καταλαβαίνεις πως τις περισσότερες φορές κάποια βλέμματα μπορεί να μην είναι τόσο διακριτικά και να είναι περισσότερο αδιάκριτα. Σωστά. Παρθένος.
η δίαιτα είναι κάτι που τους απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ. Βέβαια, αφού ήδη έχω ξεκινήσει η διατροφή. Οι περισσότεροι παρθένοι το καλοκαίρι αρρωσταίνουν με το θέμα της δίαιτας. Αρρωσταίνουν πάρα πολύ με την εμφάνισή τους. Θέλουν να χάσουν τα περιττά κιλά του χειμώνα σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα και κάνοντας το εξής λάθος. Προσέχουν πάρα πολύ τη διατροφή τους, κάνουν πάρα πολύ σκληρές δίαιτες. Με αποτέλεσμα, πολλές φορές να πέφτει το άνοσο ποιητικό και να είναι πιο πολύ ευαίσθητη, ιδιαίτερα τις ανοιξιάτικες εποχές και το καλοκαίρι σε κάποιες ασθένειες της εποχής. Mm-hmm. Άρα, το θέμα της δίαιτας θα πρέπει να το προσέξουν πάρα μα πάρα πολύ και το θέμα της διατροφής. Γιατί μπορεί να έχουν να κάνουν με θέματα με κάποιες ασθένειες, οι οποίες να μην είναι τόσο πολύ καλές. Από θέμα καθαρά για τους παρθένους. Η μοναξιά είναι κάτι που πολλές φορές χτυπάει αυτό το ζώδιο μέσα στο καλοκαίρι και ο χωρισμός. Τους περισσότερους παρθένους, λόγω ότι είναι στο σταυρό των μεταβλητών και δεν είναι τόσο πολύ σταθεροί στο θέμα της άποψής τους, το καλοκαίρι και αυτή η μοναξιά που τους πιάνει, αυτό το κλείσιμο το ψυχολογικό, μπορεί να τους οδηγήσει πάρα πολλές φορές να κάνουν και κάποιον χωρισμό, τον οποίο αργότερα το μετανιώνουν πάρα πάρα πολύ άσχημα. Λιοντάρια. Η διασκέδαση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνους. Εξάλλου, είναι ένα ζώδιο το οποίο είναι στην ουσία καλοκαιρινό. Έτσι, με την διέλευση του ηλίου στο Λέοντα, έχουν γενέθλια όλοι οι Λέοντες. Η διασκέδαση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και οι νέοι έρωτες έρχονται γενικά στο προσκήνιο, κάνοντας το Λέοντα να είναι ο σωλής, να κυριαρχεί δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός γιατί τα λιοντάρια κάνουν ένα σημαντικό εξίσου λάθος. Από τη στιγμή που κάνουν μια νέα γνωριμία, πολλές φορές όταν έρχεται ο Σεπτέμβρης, Οκτώβριος, χειμωνιάσει δηλαδή σιγά-σιγά, καταλαβαίνουν πως έχουν κάνει ένα τρομερό σφάλμα, ένα τρομερό λάθος και χτυπάνε το κεφάλι τους για κάποια γνωριμία, κάποια νέα σχέση ερωτική, την οποία ξεκινήσανε μέσα στο καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ να μην είναι τόσο πολύ βίαιοι, ειδικά οι Λέοντες που έχουν να κάνουν με παιδιά. Για τους Λέοντες γονείς δηλαδή, που είναι μέσα σε ένα σπίτι και ο Λέων έχει να κάνει πάντα με τα θέματα των παιδιών, γιατί είναι ο πέμπτος ηλιακός οίκος στην αστρολογία, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, ώστε να μην είναι τόσο βίαιος με τα παιδιά. Πολλές φορές οι Λέοντες γιατί παθαίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Μάλιστα. Τους τη δίνει λίγο κάπως. Και ένα περίεργο γεγονός το οποίο είχε γίνει πριν καιρό. Είχε να κάνει με Λέοντα. Με έναν άνθρωπο που δεν θα αναφερθώ πολύ περισσότερο. Τους πιάνει μια περίεργη τρέλα κάποιες φορές. Ναι. Κατάλαβα. Από εκεί και πέρα, να μιλήσουμε για τους καρκίνους. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουν πως το καλοκαίρι είναι για να βγαίνουν περισσότερο έξω. Γιατί γελάς. Σκέφτομαι. Είσαι. Κάτι με ένα Λέοντα. Ο καρκίνος πρέπει να καταλάβει λοιπόν ότι το σπίτι δεν είναι τόσο πολύ για να κλεινόμαστε μέσα το καλοκαίρι, αλλά είναι περισσότερο για να βγαίνουμε έξω. Είναι για να πάμε μέσα στο σπίτι μας, να αλλάξουμε, να ξεκουραστούμε, να κάνουμε κάποια τσεκ που θέλουμε, τι πρόκειται να κάνουμε παραδείγματος χάρη το βράδυ και να βγούμε. Οι καρκίνοι κάνουν το εξής λάθος, γιατί, όπως είπα προηγουμένως, θα μιλήσω για θέματα περισσότερο προσοχής και τι πρέπει να προσέξει το κάθε ζώδιο. Μπορεί να περάσει ένα ολόκληρο καλοκαίρι μέσα στο σπίτι. Έχει τύχει από πάρα πολλούς καρκίνους γενικά. Παρόλο που είναι ένα ζώδιο. Το οποίο έχει να κάνει, είναι καλοκαιρινό στην ουσία, έτσι. Mm-hmm. Οι γενέθλια έχουν, στην ουσία καλοκαίρι έχουν καρκίνοι τα γενέθλια. Αλλά πολλές φορές κλείνονται μέσα στο σπίτι, τους πιάνει κάποια περίεργη μελαγχολία, είναι αυτό που λένε ο καρκίνος, άμα κλεισίσει το καβούκι του, δύσκολα βγαίνει από αυτό. Και μπορεί να περάσουν ένα ολόκληρο καλοκαίρι μέσα στο σπίτι. Λάθος. Οι φιλίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τους καρκίνους. Το να έχουν δηλαδή κάποιες φιλίες, να έχουν κάποιες παρέες, να έχουν κάποιες προτάσεις για εξόδους, είναι κάτι πολύ σημαντικό για να περάσουν ένα ακόμα καλύτερο καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, η φροντίδα των γονιών, που για εκείνους έχω ξαναπεί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει και αυτό λίγο να το αφήσουν στην άκρη. Mm-hmm. Όσο μπορεί να γίνει βέβαια κάτι τέτοιο και να καταλάβουν πως θα μπορούσαν παραδείγματος χάρη και οι γονείς τους λίγο να τα καταφέρουν και μόνοι τους. Ολόκληρο το χειμώνα είναι ένα ζώδιο που ασχολείται με τα θέματα του σπιτιού, με τη μητέρα, με τον πατέρα και με την οικογένεια. Καλό λοιπόν είναι το καλοκαίρι να καταλάβει ο καρκίνος πως είναι το χρονικό διάστημα για να βάλει μια παύση σε όλα αυτά και να το ρίξει και εκείνος λίγο έξω. Έμα πια. Δίδυμος, λοιπόν. Η εργασιομανία, παρεξηγήσεις μέσα στον χώρο της εργασίας γίνεται ένα χαμός πάντα με τους δίδυμους μέσα στο καλοκαίρι. Είναι ένα ζώδιο το οποίο ψάχνει για δουλειές, αφήνει δουλειές, του κάνουν νέες προτάσεις επαγγελματικές και πάντα γίνεται ένα αλαλούν και ένας χαμός στην επαγγελματική, ιδιαίτερα πιο πολύ ζωή για τον δίδυμο. Από εκεί και πέρα, νέες επαγγελματικές θέσεις μέσα στον χώρο της εργασίας για τους δίδυμους είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η πιο καλύτερη λοιπόν θεραπεία για διάφορες πληγές και για διάφορα βάσανα τα οποία έχει περάσει ο δίδυμος μέσα στον χειμώνα είναι για το καλοκαίρι τι? Να βρει μια νέα εργασία και να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό με το οποίο ήδη ασχολείται. Είναι ένα ζώδιο ξέρω της διπλωματίας, έχει να κάνει με ένα κυβερνήτη Ερμή. Πάντα αυτό το ζώδιο θα έχει δουλειά, πάντα βρίσκει δουλειές, πάντα έχει να κάνει με την επικοινωνία. Αλλά πάντα μέσα στον χώρο της εργασίας δημιουργούνται προβλήματα τους καλοκαιρινούς μήνες για τους δίδυμους. Ταύρος, θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ το φαγητό. Ο Ταύρος έχει να κάνει, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές με διάφορες έρευνες, με την κουζίνα.
Ναι. Τρώει, θα ξαναφάει πάρα πολύ περισσότερο το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι σε κάποιους ανθρώπους ανοίγει η όρεξη. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια που τους κλείνει η όρεξη. Στον Ταύρο όμως έχει μελετηθεί ότι η όρεξη το καλοκαίρι ανοίγει πολύ περισσότερο. Επικίνδυνο. Επικίνδυνο. Δεν είμαι Ταύρος. Επικίνδυνο για θέμα. Θα έκανα από τη Β' χειρουργική έκθεση, λέω. Εκπομπή. Ο Ταύρος λοιπόν. Διασωληνωμένη θα την είχα. Σου αρέσει το φαγητό, Εύη? Όχι, ρε παιδί μου, τόσο πολύ. Δεν σου αρέσει να τσιμπάει. Μου αρέσει να τσιμπάω, αλλά όχι να τρώω. Κατάλαβα. Απλά τσιμπάει πιάτα. Θα τσιμπήσω ένα πιάτο από αυτό, ένα πιάτο από εκεί. Ένα πιάτο από εκεί. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύεις από τις δηλητηριάσεις που θα χτυπήσουν πάρα πολλούς Ταύρους αυτό το καλοκαίρι και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάντα λέω αλήθεια. Αγαπώ. Και κλείνουμε. Πάντα λέω αλήθεια. Να πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλάβει ο Ταύρος πως δεν είναι το καλοκαίρι για την εμπελιά. Δεν είναι για να ξαπλώνουμε συνέχεια και μπορούμε να κάνουμε και κάτι για να δημιουργήσουμε. Δηλαδή αυτοί οι μήνες δεν είναι τόσο πολύ μόνο για θέματα ξεκούρασης. Και πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ και τα έξοδα, τα άσκοπα. Άσκοπα έξοδα. Είναι ο δεύτερος ηλιακός οίκος, έχει να κάνει με το ξοδεύω. Το καλοκαίρι κάτι το πιάνει αυτοζέδιο και μπορεί να ξοδέψει λίγα χρήματα περισσότερο. Και να περάσουμε τώρα και στα κρυάρια, που έχει να κάνει πάρα πολύ με το εγώ του μόνο. Έχει μια τάση ο καιρός το καλοκαίρι να ασχολείται μόνο με το εγώ του. Πώς εκείνο θα περάσει καλά, γίνεται λίγο πιο νευρικό στις περισσότερες φορές και μπορεί να μας ενοχλεί και να μας πάει λίγο τα νεύρα. Εντός εισαγωγικών, έτσι. Όλα τα άλλα ζώδια γενικά του ζωδιακού, χωρίς εκείνο να το καταλαβαίνει. Αυτό που πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο κρυός είναι τον πονοκέφαλο. Εφόσον στην αστρολογία, στην ιατρική αστρολογία, ο κρυός έχει να κάνει με το κεφάλι, είναι το ζώδιο το οποίο τις περισσότερες φορές μπορεί να το χτυπήσει ο ήλιος. Η ηλίαση είναι κάτι το οποίο χτυπάει τις περισσότερες φορές τα κρυάρια. Σώπα. Ναι. Περίεργο. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, 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 έχει να κάνει με το, με το κεφάλι. Γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, το καπελάκι είναι κάτι το οποίο στην παραλία. Μπορεί να το καπέλο. Ναι. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να προστατέψει περισσότερο τον εαυτό του. Και όχι μόνο ο κρυός, και ο δεξιώτης, αλλά και ο λέοντας. Όλα τα ζώδια της φωτιάς με τη φωτιά έχουν θέματα με πονοκεφάλους και το καλοκαίρι. Μάλιστα. Μπράβο, Άρη Παπαδογιάννη. Ωραία πράγματα μας είπες και σήμερα, έτσι, γιατί έχουν πιάσει και τα καλά οι ζέστες. Για να προσέχετε λίγο γενικότερα το καλοκαίρι κάποια πράγματα με βάση το ζώδιό σας από τα 12 του ζωδιακού κύκλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη Παπαδογιάννη. Είναι πάρα πολύ κοντά μας με καινούργια και άλλα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε λίγο έτσι να αλλάξουμε και διάθεση και ρούχο και στυλ και ίσως και μέρος θα δούμε και τι και να επιστρέψουμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Μην λείψει κανείς.